Πάμε. Πάμε. Όπως βλέπετε, οι εργασίες στο χώρο του κήπου συνεχίζονται κανονικά. Συνεχίζονται και προσπαθούμε στο χρονικό διάστημα που έχουμε πει να αποτεπερατωθούν οι εργασίες του κήπου. Αυτή τη στιγμή έχουν τελειώσει τα ψηλά κλαδέματα, υπάρχει το αρδευτικό σύστημα, γίνονται όλα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γίνονται με χειρουργική ακρίβεια. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να δείτε και δίπλα μου να πάρετε κάποια πλάνα πίσω από μένα που υπάρχουν κάποιες ρίζες με πόσο προσοχή έχουν περάσει το αρδευτικό σύστημα για να μην γίνει κάποια ζημιά στο ριζικό σύστημα, στα δέντρα και στον πλάτανο. Θα μπορείτε να το πάρετε πόσο προσεκτικά ο εργάτης προσπαθεί να καθαρίσει. Έτσι γίνεται παντού εδώ πέρα. Η υπηρεσία Πρασίνου δουλεύει αρκετές ώρες, πάρα πολλές ώρες έχει αφιερώσει, έτσι ώστε ακόμα και Σαββατοκύριακα, έτσι ώστε να δοθεί το καλύτερο αποτέλεσμα. Και θα δοθεί το καλύτερο αποτέλεσμα. Ο Δήμος Χανίων θα έχει, η πόλη των Χανίων, θα έχει ένα δημοτικό κήπο έτσι όπως του πρέπει, έτσι όπως του αρμόζει. Για τα ιδιωτικές χρήσεις στα αυτοκίνητα που παρκάρουν μέσα στον κήπο και για τα βαριά μηχανήματα, τα οποία μας έχουν πει οι γεωπόνοι ότι ας πούμε καταπατούν τις ρίζες, πιθανόν να προκαλέσουν προβλήματα στα δέντρα τα επόμενα χρόνια, τι απαντάτε? Γεωπόνοι δεν νομίζω ότι έχουν πει τίποτα, ούτε ότι έχουν... Όχι, σε εμάς το έχουν πει. Οι γεωπόνοι εδώ πέρα επιβλέπουν και προσέχουν την κάθε κίνηση και πώς την κάθε κίνηση. Προσέχουν, είναι κάθε μέρα εδώ πέρα, υπάρχουν, θα σας μιλήσουν και αργότερα οι γεωπόνοι, είναι κάθε μέρα εδώ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο τέτοιο πρόβλημα. Τα βαρέα οχήματα που βλέπετε είναι για να κάνουν συγκεκριμένες εργασίες και σε συγκεκριμένο χώρο. Οι κινήσεις τους είναι προσεκτικές. Για τα γιοταχή. Και για τα γιοταχή, αυτό που είπα ακριβώς. Ισχύει το χρονοδιάγραμμα της περάτωσης των εργασιών? Και βέβαια ισχύει το χρονοδιάγραμμα. Ο εργολάβος έχει περιθώριο μέχρι τον Οκτώβριο, δεν θυμάμαι ποια ημερομηνία του Οκτωβρίου, να παραδώσει το έργο. Και θα παραδοθεί το έργο. Αυτό που θέλω να πω για μία ακόμα φορά είναι ότι έχουμε εμπιστοσύνη στην υπηρεσία του Δήμου, έχουμε εμπιστοσύνη στους επιστήμονες του Δήμου, στους γεωπόνους του Δήμου. Έχουμε ζητήσει τη βοήθεια γιατί θέλουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από έγκριτους επιστήμονες, όπως είναι ο κύριος Τσόπελας, ο δασολόγος που είχε έρθει και έχει κάνει μία έκθεση και μία μελέτη όσο αφορά την υγεία των δέντρων, που αυτό γίνεται για πρώτη φορά από τότε που ιδρύθηκε ο Δήμος, ο κήπος. Υπάρχει φάκελος για το κάθε ένα δέντρο χωριστά και για τα 467 που είπε προηγουμένως ο Δήμαρχος, υπάρχει χωριστός φάκελος. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη δουλειά. Γιατί θεωρούμε ότι αυτό είναι το στολίδι της πόλης. Αυτό το στολίδι της πόλης θα είναι το σήμα κατά τεθέν της πόλης και έτσι θα το παραδώσουμε.